Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, κύριε Γιώργο Μανουσάκη, τι είναι αυτό που λειτουργεί στο νοσοκομείο σήμερα? Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και η κύρια αιτία είναι η έλλειψη γιατρών. Δεν είναι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, είναι σε όλα τα νοσοκομεία της επαρχίας, αλλά εμείς εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να απαιτήσουμε λύση όσον αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί καταλαβαίνουμε πως πάει να μεταβληθεί από νοσοκομείο σε ένα πολυδύναμο κέντρο υγείας. Έτσι, και παρότι θεωρείται το κεντρικό νοσοκομείο του νομού Λασιθίου. Τα χειρουργεία από την προηγούμενη Παρασκευή έχουν σταματήσει. Μπαίνουν μόνο τα έκτακτα. Και όταν δεν υπάρχει έκτακτο, θα βάζουν κάποιο τακτικό εφόσον υπάρχει κάποιο περιθώριο. Δηλαδή, επίσημα όμως μπαίνουν μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Στη λίστα αναμονής υπάρχουν 270 περίπου επεμβάσεις. 160 επεμβάσεις είναι της γενικής χειρουργικής και 87 είναι της ορθοπαιδικής κλινικής. Τα νούμερα, άμα τα συγκρίνουμε με τις λίστες αναμονής του Βενιζελιού ή του Παγνή, μπορεί να φαίνονται ότι είναι μικρά, αλλά δεν είναι καθόλου μικρά, γιατί εδώ μιλάμε για ένα νομό 70.000 κατοίκων και αυτό σημαίνει ότι με τη λειτουργία που έχουμε αυτή τη στιγμή που δεν παίρνουν καθόλου τα τακτικά, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να περιμένουν πολλούς μήνες, ίσως και χρόνο για να μπορέσουν να χειρουργηθούν. Και αν δουν ότι δεν γίνεται τίποτα, καταλαβαίνουμε ότι θα στραβούν κάποιοι από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα αναγκαστικά στον ιδιωτικό τομέα θα πληρώσουν για να χειρουργηθούν. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν είναι μικρό. Μην ξεχνάμε ότι προερχόμαστε και από την περίοδο της πανδημίας, που σε όλη την περίοδο της πανδημίας πάλι υπήρχε αναστολή των τακτικών χειρουργείων και μείωσή τους κατά 80%. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό το κλείσιμο που έρχεται με την, λόγω του ότι δεν υπάρχει ανεσολόγος, είναι το ότι χειρότερο. Πόσο κόσμο εξυπηρετεί το νοσοκομείο? Πόσο κόσμο εξυπηρετεί το νοσοκομείο? Ο νομός Λασιθίου έχει 70.000 κατοίκους, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι στο νοσοκομείο Νικολάου έρχονται πάρα πολλοί κάτοικοι και από την πλευρά του Λασιθίου, από το νομό Ηρακλείου. Δηλαδή έχουμε ασθενείς που έρχονται από τα Μάλια, από το Μοχό, ακόμα και από τη Χερσόνησο στο νοσοκομείο. Στην ΜΕΘ COVID είχαν νοσηλευτεί πολλοί ασθενείς όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας, κοντά στους 20, και αυτή τη στιγμή η ΜΕΘ COVID έχει κλείσει. Δεν λειτουργεί και αν έρθει περιστατικό ύποπτο ή θετικό που χρειάζεται μονάδα δεκτικής θεραπείας, θα μεταφερθεί στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Πρόβλημα υπάρχει τώρα και στην κανονική ΜΕΘ. Γιατί ενώ οι γιατροί ήταν 6 συνολικά στη ΜΕΘ και στη ΜΕΘ COVID, τώρα έχουν μείνει 3. Οι τρεις άλλοι έκαναν αιτήσεις στην προηγούμενη προκήρυξη και έχουν προσληφθεί, ήρθε το ΦΕΚ και αναλαμβάνουν υπηρεσία στο Παγνή. Οπότε από τους 6 γιατρούς μένουν στο νοσοκομείο Νικολάου στη ΜΕΘ οι 3. Με 3 γιατρούς ούτε η ΜΕΘ η κανονική μπορεί να λειτουργήσει. Κύριε Μανουσάκη, περιμένουμε αυτή τη στιγμή να δώσει λύση και σε αυτό το θέμα. Θα περιμένει κάποιος ότι, ξέρετε, με όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα περί ενίσχυσης του συστήματος υγείας, μπορεί να υποθήκανε στην περίοδο της πανδημίας ή μέσα σε αυτούς τους πολύ δύσκολους μήνες, αλλά το μήνυμα το οποίο περνούσε το Υπουργείο Υγείας ήταν αυτό, δηλαδή ότι και συνεχίζει να το περνάει, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει ενισχυθεί κατά πολύ και εσείς έρχεστε εδώ και χαλάτε όλο αυτό το αφήγημα, αν θέλετε να σας το πω και διαφορετικά. Δηλαδή, βάσει αυτό που ακούγαμε, δεν περίμενα ότι θα ακούγα ότι υπάρχουν τόσο τραγικές ελλείψεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, αλλά κυρίως εδώ έρχεται και μια άλλη επιβεβαίωση που λέει αυτό που φωνάζατε όλοι εσείς οι υγειονομικοί και οι γιατροί, ότι δεν μπορούν να είναι τα νοσοκομεία μόνο νοσοκομεία COVID, διότι πάνε πίσω όλοι οι υπόλοιποι προγραμματισμοί, ασθένειες, χειρουργία, ιατρία, τα οποία δυστυχώς, δηλαδή, πώς φτάσαμε, δεν έγινε σωστά ο χειρισμός ενδεχόμενα από μια διοίκηση, από την 7η υγειονομική περιφέρεια, από το Υπουργείο? Κυρία Δουλγεράκη, η κυβέρνηση λέει, εμείς λέει προκηρύσουμε τις θέσεις. Ναι, οι θέσεις προκηρύσσονται και εμάς προκηρυχθήκαν στην τελευταία προκήρυξη για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
8 μόνιμες θέσεις γιατρών. Όχι μόνο δεν προσθεθήκανε γιατροί από αυτή την προκήρυξη, αλλά χάσαμε και 3. Δηλαδή, προκηρυχθήκαν 8 θέσεις και το ισοζύγιο για το νοσοκομείο εν τέλει δεν είναι συν, είναι μείον. Είμαστε μείον 3 αντί να κερδίσουμε γιατρούς. Γιατροί δεν υπάρχουν. Και επειδή δεν υπάρχουν, προτιμούν αυτοί που μένουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας που διασφαλίζονται στα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Γιατί τα μικρότερα νοσοκομεία εφημερεύουν κάθε μέρα και ο γιατρός που εφημερεύει είναι μόνος του ουσιαστικά. Δεν έχει κάποια άλλη βοήθεια. Ενώ στα νοσοκομεία του Ηρακλείου είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες. Αυτό ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μεγαλύτερη, περισσότερη δουλειά στα μεγάλα νοσοκομεία, σίγουρα, αλλά οι συνθήκες εργασίας θεωρούνται για τους γιατρούς καλύτερες και ασφαλέστερες. Τώρα, γιατί δεν έχουμε γιατρούς, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εμείς το λέμε στην επιστολή μας. Η δεκαετία του 2010, όλη αυτή τη δεκαετία, οι μισθοί των υγειονομικών και οι συνθήκες εργασίας επιδεινώθηκαν πάρα πολύ. Το 2012 η κυβέρνηση Σαμαρά με το ειδικό μισθολόγιο των γιατρών κατευθείαν κούρεψε κατά 40% τις αποδοχές των γιατρών και φορολόγησε και έβαλε και τη φορολόγηση των εφημεριών στο συνολικό εισόδημα. Από τότε και μετά ξεκίνησε μια μεγάλη εκροή ιατρικού δυναμικού προς το εξωτερικό. Νέοι γιατροί δεν υπάρχουν. Οι ειδικευόμενοι δεν υπάρχουν. Προτιμούν τα παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο και πηγαίνουν και κάνουν ειδικότητα στο εξωτερικό. Ή ξεκινούν στην Ελλάδα και πηγαίνουν και συνεχίζουν στο εξωτερικό. Γιατί εκεί και οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας και η επιστημονική εξέλιξη είναι πολύ καλύτερη. Στο νοσολογικό που είπαμε προηγουμένως για τα χειρουργεία, πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί κάποιος γιατρός του νοσοκομείου επέλεξε ότι είναι καλύτερο για αυτήν να ιδιωτεύσει. Λοιπόν, έχουμε και αυτό το ζήτημα, ότι και στον ιδιωτικό τομέα οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες. Πλέον, έτσι, από το δημόσιο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα δείχνει ότι χρειάζεται να υπάρξει βελτίωση των αποδοχών και των συνθήκων εργασίας για τους γιατρούς και τους υγειονομικούς στο δημόσιο σύστημα υγείας. Διαφορετικά, τα νοσοκομεία της περιφέρειας σταδιακά θα συρρυκνωθούν και θα κλείσουν. Ούτως ή άλλως, πρέπει να το πάρουν να πάρει και οι τοπικές κοινωνίες και όλοι όσοι έχουν αναστάτωση για τα θέματα της δημόσιας υγείας, ότι εάν δεν βελτιωθούν οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας του ιατρικού και του υπόλοιπου προσωπικού, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να δουλεύουν τα νοσοκομεία και ειδικά τα νοσοκομεία της επαρχίας θα κλείσουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Μανουσάκη, γιατί εγώ χθες θυμήθηκα και κάτι άλλο. Θυμήθηκα αυτό το περίφημο χάρτη υγείας για το Λασίθι, που είχε εκπονηθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια από πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός Κρήτης, δεν έχει σημασία, που μας έδινε διαφορετικά δεδομένα για ένα Λασίθι με αυτές τις μεγάλες αποστάσεις. Ποιος θα ξεχάσει αυτά τα οποία έγιναν με την αποψήλωση υπηρεσιών, τις κινητοποιήσεις που έγιναν στην Ιερά Πέτρα, αυτά τα οποία αντιμετωπίζετε εσείς στον Άγιο Νικόλαο, πόσες φορές δεν τα έχουμε πει. Δηλαδή, ένας χάρτης υγείας που πραγματικά έχει υποβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες συνολικά σε όλο το Λασίθι. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εμείς αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο σημείο και λέμε ότι προκειμένου ως σύλλογος να υπάρχουν 4 μισά νοσοκομεία, ας τελεχωθεί επαρκώς τουλάχιστον το ένα, να μπορεί να μην φεύγουν τα περιστατικά και να πηγαίνουν στο Ηράκλειο. Ο νομός μας αυτή τη στιγμή με τα 3 νοσοκομεία, στη Λιάπολη δεν έχει αναισθησιολόγους, έχει 8 αναισθησιολόγους. Και ενώ έχει ο νομός 8 αναισθησιολόγους, το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου δεν λειτουργεί διδακτικά χειρουργία. Εκεί χρειάζεται η συνδρομή, ο σχεδιασμός, η βοήθεια από όλους να πούνε ότι τουλάχιστον διαχειριζόμαστε τη φτώχεια μας με μια λογική ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο που θα μπορεί να καλύπτει επαρκώς ή στοιχειωδώς τις δευτεροβάθμιες ανάγκες και από εκεί και πέρα κάνουμε προσπάθεια να ενισχύσουμε και τα άλλα για να φτάσουν σε ένα καλό σημείο. Δυστυχώς ούτε αυτή η βούληση υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού, ούτε έχουμε δει κάτι και από την πλευρά της διοίκησης της 7ης ΥΠΕ. Και κάποια βοήθεια που δινόταν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου από το πολύ κοντινό νοσοκομείο Νεάπολης με τους γενικούς γιατρούς του κέντρου υγείας να εφημερεύουν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου, τους τελευταίους 2 μήνες έχει σταματήσει και κανείς μας δεν αντιλήφθηκε γιατί σταμάτησε αυτό. Είναι γενικότερα μια παγία πολιτική, θέλετε να πείτε, ή ασχολήθηκαν μετά τις COVID-19
και άφησαν τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε εμείς, να σας ρωτήσει κάποιος. Όχι, νομίζουμε ότι υπάρχουν και άλλα που εμπλέκονται στην όλη συζήτηση και κατάσταση. Σίγουρα υπάρχουν και ζητήματα μικροπολιτικής, τοπικισμών, εμπλοκής τοπικών παραγόντων στα θέματα αυτά. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς αυτό που βλέπουμε και ως σύλλογος αυτή τη στιγμή είναι ότι ενώ γίνονται όλα αυτά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, υπάρχει σιωπή και από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από τη διοίκηση της 70. Μα τι λέτε, δεν έχουν πάρει θέση, δεν έχουν πει το παραμικρό, δεν έχουν απαντήσει τίποτα για το τι μπορεί να γίνει ή και πώς βλέπουν ότι θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Γιατί δυστυχώς εξελίσσεται να πείτε πολύ αρνητικά. Δεν σας είπα για την παθολογική, ναι, που η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, που καλύπτει και την κλινική COVID, έχουν απομείνει 2 γιατροί. Και με 2 γιατρούς από το νοσοκομείο Νεάπολης, ουσιαστικά βγαίνουν πολύ οριακά, βγήκαν οι εφημερίες το μήνα Ιούνιο, και αμφιβάλλουμε αν θα βγουν και τον Ιούλιο. Και πριν κλείσουμε, κύριε Δουλγεράκη, δεν θα ήθελα να παραλείψουμε να πούμε ότι το ότι στοιχειοδός λειτουργούν κάποιες κλινικές οφείλεται στις μεγάλες προσπάθειες και στην υπομονή που δείχνουν οι γιατροί σε αυτές τις κλινικές, που δέχονται συνεχώς να κάνουν παραπάνω εφημερίες και να δουλεύουν με εξαντλητικά πολλές φορές ωράρια για να μην κλείσουν τελείως οι κλινικές τους. Όμως αυτό το πράγμα και η υπομονή, το καταλαβαίνουμε, έχει όρια. Και το φιλότιμο μέχρι κάπου φτάνει. Δεν μπορεί το φιλότιμο να είναι αυτό που θα καλύψει τα κενά όλου του συστήματος. Ξέρετε, δεν θα κάνω καμία παρατήρηση άλλη, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, δεν θα πω τίποτα άλλο. Απλά θα κλείσω αυτή την κουβέντα λέγοντας το εξής. Όποιος θέλει να απαντήσει, είτε από την διοίκηση των νοσοκομείων του Λασιθίου, είτε όποιος θέλει να απαντήσει από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ξέρουν που θα μας βρούνε, γιατί αυτά μεταφέρονται, ο λόγος είναι δημόσιος ούτως ή άλλως. Όταν λέτε αυτή την ώρα, που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, πως η υγεία του Λασιθιώτη, των 70.000 αυτών ανθρώπων που θα εξυπηρετηθούν, που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αγίου Λασιθίου, κρέμεται από τι? Από μικροπολιτική, από παραγοντισμό, τοπικισμό, και παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Ας απαντήσουν εκείνοι σε αυτές τις κατηγορίες που εσείς αυτή την ώρα τους απευθύνετε και τους λέτε: κύριοι, αυτή είναι η αλήθεια, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, γιατί αυτή είναι η εικόνα του νοσοκομείου. Εμάς το βήμα μας είναι ανοιχτό. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, και εμείς σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Καλημέρα σας.